Ένα έργο που περιμένουν μήνε οι κάτοικοι στην περιοχή του Πεταλιδίου παραμένει στον πάγο. Στο δημοτικό σχολείο είχαν ξεκινήσει εργασίε αποκατάσταση με χρηματοδότηση του αρμόδιου Υπουργείου, γιατί το κτίριο είχε κρυθεί ακατάλληλο για να κάνουν μάθημα τα παιδιά. Η πλημελή χρηματοδότηση, από ό,τι γνωρίζω από το αρμόδιο Υπουργείο Δημοσίων Επενδύσεων, έχει κάνει τον εργολάβο να μην συνεχίζει τι εργασίε. Και το νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί δεν μπορεί κάποιο να βάλει από τσέπη του χρήματα και να περιμένει να τα πάρει μετέπειτα. Για ένα λόγο παραπάνω, έχει τύχει ο ανάδοχο ο εργολάβο να είναι και Οπότε πιστεύω θα μαζεύει λίγο πλάτη που το λέμε τη χωριάτικα. Είναι στόχο και έχω πιέσει και τον ανάδοχο ότι μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να παραδοθεί. Μεγάλη είναι ανησυχία των κατοίκων τη περιοχή για το μέλλον αυτού του έργου. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχο Μεσίνη αναφέρει πω οι παρεμβάσει που έγιναν από τη Δημοτική Αρχή είναι αυτέ που καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου. Η μελέτη δεν προέβλεπε υποδομέ για αμαία. Εμεί τροποποιήσαμε λίγο τη μελέτη, έγινε με ένα συμπληρωματικό πίνακα. Έγινε βεσέ για αμαία, αλλά και αλλάξαμε και λίγο τη μόνωση. Γιατί υπήρχε ανεπάρκεια σε ό,τι αφορά τη μελέτη στο επίπεδο τη μόνωση. Όλα αυτά δημιούργησαν μια χρονοκαθυστέρηση. Ευελπιστούμε όμω, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τον εργολάβο. Η Δημοτική Αρχή στοχεύει αυτό το σημαντικό έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι και να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσει.